Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος και σε αυτό το spoiler σας έχω τα τελευταία νέα. Εάν σας αρέσουν τέτοια βίντεο, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η Ιουλία πηγαίνει στο ανθοπολείο και με τον τρόπο της δίνει στη Μαρίνα την εντύπωση ότι εγκρίνει τη σχέση της με τον Μάνο. Η Μυρτάλη συνεχίζει να είναι παγιδευμένη, με τον Απαγωγέα να της αφήνει μια έκπληξη στο κρεβάτι της. Η Άννα φεύγει κρυφά μέσα στη νύχτα από το σπίτι της, πηγαίνει στο σπίτι του Δημήτρη, βρίσκει ένα παράθυρο ανοιχτό και μπαίνει μέσα. Μετά από λίγο φτάνει ο Δημήτρης στο σπίτι, με μια κοπέλα. Ο αστυνόμος Κουράκος ανακαλύπτει ότι το βαν του Στέλιου Βαφέα χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του Πέτρου και της Στέλλα Στεφανέα. Η Ιουλία αφήνει ένα ηχητικό μήνυμα στη Μυρτάλη και παραξενεύεται αρκετά από την απάντηση που παίρνει. Η Μαρίνα πηγαίνει ένα δείγμα DNA στην Αντιγόνη για να κάνει την εξέταση και να μάθει επιτέλους αν η Μυρτάλη είναι αδερφή της. Ο αστυνόμος Κουράκος καλεί τον Στέφανο στο τμήμα, καθώς μετά την κατάθεση του Στέλιου Βαφέα, τον θεωρεί βασικό ύποπτο για τη δολοφονία του Πέτρου και της Στέλλα Στεφανέα. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.